Ο αιωλικό είναι η 8η ομάδα που συμπληρώνει το παζλ τη προημητελική φάση του κυπέλου Λέσβου, καθώ επιβλήθηκε 2-0 του Ανδρονικά στο παιχνίδι που έγινε το απόγευμα τη Τετάρτη υπό το φω των προβολέων. Ο προπονητή των Κιανόλευκων Δημήτρη Παπασπύρου προχώρησε σε εκτεταμένο ρωτέισον, ξεκουράζοντα όλου του βασικού και δίνοντα χρόνο συμμετοχή σε αρκετού νεαρού παίκτε, όπου μερικοί εξ αυτών έδειξαν πολύ καλά στοιχεία στο παιχνίδι. Από την άλλη, ο Ανδρονικά γνώριζε εξ αρχή πω ήταν το outsider στην αναμέτρηση, μια και υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητα ανάμεσα στι δύο ομάδε, ωστόσο κατάφερε να σταθεί αξιοπρεπώ απέναντι στον Ιωλικό που πήρε την πρόκριση, πετυχαίνοντα από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι απείλησαν για πρώτη φορά με τον Τσαμπουράκι να πιάνει την κεφαλιά, αλλά τον τραυματοφύλακα του Ανδρονικά να έχει τη δική του απάντηση. Λίγο αργότερα ο Ιωλικό είχε νέα καλή στιγμή στο μάτ με τον Ανιτσάκη να αποτυχάνει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όμως ένα λεπτό πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, κατάφερε να βρει το δρόμο προ τα αντίπαλα δίχτυα με τον Μιχάλη Τσαμπουράκι να σκοράρει έπειτα από πάσα του Νικολάου. Μάλιστα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, λίγο έλειψε να γίνει το 2-0 από το Μαστοράκι, ο οποίο είδε τον κολκίπρα του Ανδρονικά να αποκρούει την μπάλα. Οι Κιανόλευκοι ευτύχησαν να σκοράρουν στο κλείσιμο του πρώτου μέρους, ενώ αντίθετα στην επανάληψη βρήκαν γκολ στο ξεκίνημα και πιο συγκεκριμένα στο 50 με σκόρεα αυτή τη φορά τον Νικολάου. Ο Ιωλικό είχε βάλει πια βάσει πρόκριση και στην πορεία του μάτ θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλα τέρματα με τον νεαρό Άμφι να απειλεί δύο φορέ, ενώ τελική προσπάθεια πραγματοποίησε και ο Μούκα, ο οποίο όμω δεν μπόρεσε να νικήσει τον κολκίπερ του Ανδρονικά. Σε γενικέ γραμμέ, ο Ιωλικό πέτυχε το σκοπό του που ήταν αφενό να πάρει την πρόκριση και αφετέρου να ξεκουραστούν οι βασικοί του παίκτε εν του δύσκολου εκτό αγώνα με το φινικ Νέα Επιδάβρου για τη Γάμε